κοντά μας ο παλαιότερος παίχτης του ΑΟ Άρτεμις, ο Αντώνης ο Διαμάντης. Αντώνη, πες μας δύο λόγια για τη φετινή προετοιμασία της ομάδας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη φέτος η προετοιμασία. Το πρώτο μας ρεπό ήταν εχθές, για να πω την αλήθεια, και είχαμε πάρει ένα τρίμερο της Παναγίας. Έχουμε προπονηθεί πάρα πολύ, με διπλές προπονήσεις, Σαββατοκύριακο και τέτοια. Έχουμε καλή ομάδα, πιτσιρικάδες, προσπαθούν, βοηθάει και το γήπεδο πάρα πολύ, και έχουμε καλό γήπεδο για προπόνηση. Όλα καλά. Πώς βλέπεις τη φετινή ομάδα γενικότερα, οι βλέψεις που έχει, μιας και είσαι τόσο παλιός παίκτης και γνωρίζεις γενικότερα για την ομάδα, όχι μόνο παικτικά, αλλά γνωρίζεις και την ιστορία της και την εν γέννη πορεία της ομάδας. Έχει 5-6 ποδοσφαιριστές που απαρτίζονται από τον κορμό της. Έχουν πλαισιώσει την ομάδα πάρα πολύ καινούργια παιδιά. Έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές που είναι καινούργιοι στην ομάδα. Είναι καλό αυτό να υπάρχει αρκετό ταλέντο και να βγαίνουν και παιδιά από πίσω από τις ακαδημίες. Θεωρώ ότι φιλικό με το φιλικό θα είμαστε καλύτεροι. Πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα της ΑΕΠΣΑ, η οποία έχει πλέον αναβαθμιστεί, μιας και οι δύο όμιλοι γίνανε ένας και έχει πάρα πολλές ομάδες που χτυπάνε άνοδο από ό,τι ακούμε και βλέπουμε στις μεταγραφές? Νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα φέτος. Γιατί έχουν μείνει όλες καλές ομάδες, πέσανε 7 ομάδες πέρσι. Οπότε από τους δύο ομίλους μείνανε οι πιο δυνατές στην κατηγορία. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες είναι κοντά. Όποια είναι πιο συγκεντρωμένη και πιο τυχερή στις τέλειες ημέρες, γιατί υπάρχει το COVID, θα τα πάει καλύτερα από τις υπόλοιπες. Πες μας δύο λόγια για εσένα, τι προσδοκάς από τον εαυτό σου φέτος, μιας και είπαμε είσαι ο αρχαιότερος στην ομάδα και η θέση σου είναι νευραλγική σαν λίμπερο στην ομάδα. Ωραία, εγώ θέλω η ομάδα να πάει καλύτερα από πέρσι, δηλαδή κάθε χρόνο να λέμε ότι πάει και καλύτερα. Όσον αφορά τώρα το ατομικό επίπεδο, το μόνο που θέλω είναι να έχω υγεία. Πέρσι ήμουν τυχερός, έπαιξα 28 αγώνες από τους 30, αν καταφέρω να παίξω 29 φέτος θα είναι ό,τι καλύτερο. Και δύο λόγια για τον κόσμο της ομάδας που βλέπουμε ότι και στα φιλικά γεμίζει το γήπεδο. Πάντα το πλαισιώνει. Έχουμε από τις καλύτερες έδρες τώρα στην Ανατολική Αττική. Φαινόταν και τα περσινά παιχνίδια και πίσω το τέρμα πάντα είναι γεμάτο το γήπεδο και πάνω στην κερκίδα είναι γεμάτο το γήπεδο. Θεωρώ ότι φέτος θα έχει ακόμα και πολύ κόσμο και θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Και δύο λέξεις επομένως για τον κόσμο, τι να περιμένει από εσάς? Να περιμένει χαρές, λύπες, όλα μαζί, γιατί έτσι είναι αυτή η πόλη, μια οικογένεια. Πάμε όλοι μαζί και προχωράμε. Ευχαριστούμε πολύ, καλή χρονιά να έχεις. Να είσαι καλά, Θανασσαρά.